Εγώ ήμουν στο μαγαζί, πίνα καφέ και ήταν τα παιδιά εκεί στο λιμάνι, στον πόρο για να βγουν έξω. Από ό,τι είδα εγώ, το σκεφτόντουσαν για λίγο τα παιδιά να βγουν. Μετά, έτσι όπως είδα, αναγκαστικά έπρεπε να φύγουν, γιατί ήταν για να φύγουν, ρε παιδί μου. Είδα λοιπόν το φουσκωτό να βγαίνει από το μόλο. Ναι. Την ώρα που πάνε να φύγουν εκεί ήταν η πλώρη του φουσκωτού προς το νησί. Έχετε δύο θάλασσες μεγάλες. Η μία θάλασσα τους πέρασε όλοι πάνω από το σκάφος, όλοι. Τα παιδιά δεν φύγανε πάνω από το σκάφος. Βούλιαξε το σκάφος για ένα δευτερόλεπτο, όλο χάθηκε. Ναι. Και μετά το δεύτερο κύμα ήταν η ανατροπή του σκάφους που τους γύρισε. Με τόσους χιλιάδες τόνους νερό μέσα στο σκάφος. Το δεύτερο κύμα με το βάρος όλο πήγαν όλοι πίσω, γύρισε το σκάφος ανάποδα. Μετά τα παιδιά σιγά σιγά κολυμπούσανε, κατεβαίνανε προς τα κάτω, το σκάφος από πίσω. Τώρα αυτοί δεν θέλανε να χάσουν μόνο και το σκάφος, από ό,τι ξέρουμε εμείς. Και ανεβήκανε πάνω στο σκάφος όλοι και κατεβαίνανε σιγά σιγά κάτω εδώ, όταν φτάσανε εδώ. Εμείς τους φωνάζαμε από εδώ να βγουν έξω, να αφήσουν το σκάφος. Αυτοί δεν θέλανε. Τώρα ίσως δεν θέλανε να αφήσουν το σκάφος μόνο του. Δεν ξέρω τι να σας πω. Και έτσι έγινε ασυνοησία μεταξύ τους. Και οι μισοί φύγανε από το σκάφος, οι μισοί μείναν απάνω. Οι άλλοι μισοί μετά βγήκαν έξω. Τα δύο παιδιά τα προλάβανε τα τρία. Και το άλλο παλικάρι δυστυχώς χάθηκε. Έπεσε πάνω στα βράχια. Από ό,τι είδα εγώ, πρώτα πνίγηκε, πρώτα δηλαδή έφυγε από τη ζωή και μετά τον πέρασε πάνω από τα βράχια. Από ό,τι είδα εγώ, άλλοι λένε ότι χτύπησε στα βράχια. Ναι, είδα το σκάφος όταν αναποδογύρισε. Όταν είχε αναποδογυρίσει, τα παιδιά να ήταν μέσα στη θάλασσα και να προσπαθούν να κολυμπήσουν να πάνε στο σκάφος κοντά. Δυστυχώς. Ανεβήκανε πάνω στο σκάφος, κοντά εδώ κοντά έξω. Μάλιστα ο Μάνος Μαλιτάς φώναζε βοήθεια. Βγαίνοντας έξω, πάνω στο σκάφος και κοντά 20-30 μέτρα κάτω από το κονάκι, φωνάζαν όλοι οι παλιοί ψαράδες που ξέρουν τα ρέματα εδώ πέρα να βγουν έξω. Δυστυχώς δεν σπουδολογήσανε τα παιδιά τη στιγμή. Δεν σπουδολογήσανε το πρόβλημα. Είναι αναποδογυρισμένη τη βάρκα. Και τα παιδιά να είναι σκορπισμένα γύρω να κολυμπάνε, να προσπαθούν να βγουν πάνω. Αυτό είδα. Αλλά είναι κρίμα, ρε γάμο. Θα μπορούσαν να κολυμπήσουν να βγουν έξω. Όταν φτάσαν στο κονάκι, που οι ψαράδες, ειδικά πότε θυμάμαι που ήμουν μπροστά ο Νεκτάριος, ο Κουλιμουτζάκης σου φώναζε, βγάλει τα ρούχα, πηδήξει έξω. Ήταν σε ένα λεπτό, ούτε ένα λεπτό. Θα πατούσαν στεριά όλοι. Και εκείνη τη στιγμή, μετά από λίγα δευτερόλεπτα, δηλαδή που είχαν πέσει στο νερό, που είχαν απομακρυνθεί και είχε αναποδογυρίσει πλέον το σκάφος. Είμαστε εκεί, είδαμε. Μπορούσαν να σωθούν. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Εάν ακούγαν τις συμβουλές, εάν ακούγαν αυτά που τους λέγαμε απ' έξω, γιατί ακολουθούσαμε τα παιδιά εκείνη τη στιγμή, γιατί κατανοήσαμε τον κίνδυνο ότι αν κολυμπούσαν ή αν παρασυρούνταν και πηγαίναν στα βράχια, ξέρουμε ότι με δυνατό κυματισμό όταν βρεθούμε στη θάλασσα, στα βράχια κοντά, θα σκοτωθούμε. Λοιπόν, μιλάγαμε στα παιδιά, φωνάζαμε στα παιδιά να βγουν έξω. Παρατήστε το σκάφος, βγαίνετε από το σκάφος. Είχαν πλέον ανέβει στην καρίνα του σκάφους απάνω και τα τέσσερα παιδιά. Τους φωνάζανε απ' έξω. Πιστεύω μας ακούγανε. Μας ακούγανε. Συζητούσαν κάτι εκεί, δεν πήραν την απόφαση να βγουν στην στεριά εκεί στον άμμο, εκεί στις ταβέρνες από κάτω. Πιστεύω θα σωνόταν, δεν θα δημιουργόταν, δεν θα χάναμε το παιδί. Εγώ θεωρώ ότι ήταν αυτοκτονία αυτό που έγινε. Δεν έπρεπε να βγουν. Απορώ πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση. Ποιος τη σκέφτηκε. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Δεν νομίζω ένας λογικός άνθρωπος να έπαιρνε ένα τέτοιο ρίσκο να βγει με τέτοια φουρτούνα. Ήταν εχθές, πιστεύω, από τις μεγαλύτερες φουρτούνες που έχει κάνει φέτος το χειμώνα. Βλέποντας, ξέρω εγώ, και το δρόμο της Ιεράπετρας, να δούμε τις πέτρες και αυτά που έχει βγάλει έξω, κατανοούμε. Ήταν η πιο μεγάλη φουρτούνα που έκανε χθες. Τα τελευταία χρόνια, λόγω της τεχνολογίας, τα φουσκωτά που έχουν βγει, αγνοούν πλέον τον κίνδυνο, αυτοί που ασχολούνται με το συγκεκριμένο άθλημα, να το πω έτσι. Η θάλασσα είναι απρόβλεπτη, είναι πολύ επικίνδυνη. Λέω σε όλους να προσέχουν, γιατί προβλέπει η θάλασσα πολλούς κινδύνους που δεν μπορούμε καν να το σκεφτούμε. Το τι μπορεί να μας τυχεί, δεν μπορούμε ούτε καν να το βάλει το μυαλό μας. Λέω λοιπόν να προσέχουν τη θάλασσα, πάνω απ' όλα σεβασμός.
να τις σέβονται για μην ξαναβρεθούμε σε μια τέτοια στιγμή.